Ο Έλληνας επιχειρηματίας Νικόλας Μπογονικολός συνελήφθη στο Παρίσι σε 9 Μαΐου με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Ρωσίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος του το FBI, ο Μπογονικολός, που είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Aratos Group, φέρεται να συνωμότησε προκειμένου η Ρωσία να αποκτήσει ευαίσθητο τεχνολογικό και στρατιωτικό υλικό κατάλληλο ακόμη και για πυρηνικές δοκιμές. Ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ο Μπογονικολός, ενώ φαινομενικά λειτουργούσε ως αμυντικός ανάδοχος για το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές χώρες, ο ίδιος και η εταιρεία του Aratos Group είχαν διπλές συναλλαγές, βοηθώντας την τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας για την ανάπτυξη όπλων επόμενης γενιάς. Ο Νίκος Μπογονικολός έχει καταγωγή από την Πάτρα και είναι απόφοιτος του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία του Aratos και από το 2004 είναι επίτιμος διδάκτορ του National Academy of Management της Ουκρανίας. Στο παρελθόν έχει υπάρξει ιδιοκτήτης ομάδας μπάσκετ της Ολυμπιάδας Πατρών, ενώ έχει ασχοληθεί και με την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Στην Aratos Group ανήκουν αρκετές εταιρείες με έδρα σε Ελλάδα και Ολλανδία, οι οποίες έχουν εμπειρία σε θέματα όπως τις τεχνολογίες που αφορούν το διάστημα, την εσωτερική ασφάλεια και τις τεχνολογίες blockchain που χρησιμοποιούνται στα κρυπτονομίσματα. Η δικογραφία που έχουν σχηματίσει εις βάρος του οι Αμερικανικές αρχές χωρίζεται σε 6 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ο Μπογονικολός και οι δραστηριότητές του. Εκεί αναφέρεται ότι στις εταιρείες του ομίλου Aratos συγκαταλέγεται και η ForSap, μια αμυντική εταιρεία με έδρα την Ολλανδία. Σε αυτή ο Μπογονικολός αναφέρεται ως στρατηγικός σύμβουλος και χαρακτηρίζεται ως διεθνώς αναγνωρισμένος επιχειρηματίας στους τομείς της πληροφορικής, του διαστήματος, της άμυνας και της ασφάλειας, με μακρά εμπειρία ως σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και σε κυβερνήσεις παγκοσμίως. Επισημαίνεται δε ότι Μπογονικολός και Aratos έχουν συμμετάσχει σε διάφορα έργα και πρωτοβουλίες που αφορούν το ΝΑΤΟ. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στις ρωσικές εταιρείες Σέρνια και Σέρταλ, τις οποίες ο Μπογονικολός φέρεται να τροφοδοτούσε με αμερικανικά τεχνολογικά και στρατιωτικά προϊόντα. Ενώ στην τρίτη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στο πώς ο Έλληνας επιχειρηματίας έγινε προμηθευτής των ρωσικών εταιριών με την έναρξη της συνεργασίας του να τοποθετείται χρονικά στον Οκτώβριο του 2017 σύμφωνα με ένα email της εταιρείας Σέρταλ. Στη δικογραφία υπάρχει και φωτογραφία από επίσκεψη του Μπογονικολού στη Μόσχα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, όπου είχε μεταβεί για να συζητήσει πολύ ευαίσθητα θέματα. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται ειδική μνήμα στην παράνομη προμήθεια και εξαγωγή στρατιωτικών κεραιών που προσαρτώνται σε τεθωρακισμένα. Το 2018 και το 2020 ο Μπογονικολός προμηθεύτηκε συνολικά 10 από αυτές τις κεραίες από μια εταιρεία με έδρα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αλληλογραφία με την εταιρεία στη Φλόριντα, ο Μπογονικολός και άλλοι υπάλληλοι της Aratos υποστήριζαν ότι οι κεραίες θα χρησιμοποιούνταν μόνο από την ίδια την εταιρεία στην Ολλανδία και ότι δεν θα αποστέλλονταν αλλού, ισχυριζόμενοι ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν για θαλάσσια πλοία αναψυχής και τουρισμού. Τα στοιχεία που έχει συλλέξει το FBI δείχνουν όμως ότι ο πραγματικός αγοραστής ήταν η ρωσική Σέρνια. Πολύ σοβαρά είναι και αυτά που περιγράφονται στην πέμπτη ενότητα της δικογραφίας και έχουν να κάνουν με την προμήθεια συστημάτων κβαντικής υπολογιστικής και τεχνολογίες πυρηνικής έρευνας για λογαριασμό της ρωσικής Σέρνια και πάλι. Σύμφωνα με ένα τιμολόγιο με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2020, η Aratos φέρεται να έλαβε το ποσό των 90.000 ευρώ από την εταιρεία Majory, η οποία αναφέρεται ως εταιρεία που άνοικε στη ρωσική Σέρνια και είχε έδρα στην Αγγλία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συναλλαγή αυτή αφορούσε σε 30 τραζίστορ υψηλής κινητικότητας ηλεκτρονίων για λογαριασμό του Εθνικού Πανεπιστημίου Πυρηνικών Ερευνών της Ρωσίας. Η εν λόγω προμήθεια είχε ζητηθεί από τη ρωσική πλευρά σχεδόν 1,5 χρόνο νωρίτερα και είχε την κωδική ονομασία Project 1851. Τέλος, στην έκτη ενότητα της δικογραφίας περιγράφονται επιπλέον παράνομες αποστολές που έκανε ο Μπογονικολός και η Aratos για λογαριασμό των ρωσικών εταιριών. Η ανακοίνωση για τη σύλληψη του Μπογονικολού στο Παρίσι έγινε στις 16 Μαΐου 2023 και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται η έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο. Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα και ειδήσεις από το freedomofpress.gr, μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Thank you.